κλασικά η υπόσφαιρα κίνησε το περιβάλλον των άνθρωπων και ποιότητα ζωή. Συνεργασία με την Φιλική Ενότητα Καρδίτσα, το Καρδίτσα, το Team Europe Direct της ΑΝΚΑ και άλλου του φορεί, τουρανώνει το δίμηνο 9 και 10 Απριλίου την πέμπτη ανοίγηση τη φύση. Ο χώρο τη εξαγωγή του διαφόρων δηλώσεων ήταν το έντονο τη δημοσιογραφική αγορά. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν είναι τυχαία, διότι η πέμπτη ανοίγηση τη φύση είναι αφιερωμένη στο κτίριο τη αγορά. Από την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει την πρώτη και την δεύτερη ερνή γιορτή, μια προσπάθεια να εστιάσουμε στην ανάπτυξη του χώρου, ενός χώρου που έχει τέτοια σημασία για την πόλη και όχι μόνο. Τέλος, αυτή η διοργάνωση περιλαμβάνει η εκθεσιακή αγορά βιβλικών προϊόντων, ειδών χειροτεχνία ή υλικών δραστηριοτήτων και η μερίδα, επιπλέον δηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως ομιλίες και εργαστήρια, αλλά και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για ένα ευχάριστο και δημιουργικό δίμερο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές που μας συνδράμουν και φέτος, δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, την ΑΝΚΑ και το Team Europe Direct της ΑΝΚΑ. Θα ήθελα να πω ότι φέτος η Ερνή Γιορτή θα είναι αφιερωμένη και θα εστιάσει σε ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο θέλουμε να το αναδείξουμε στην πραγματική του χρήση, δηλαδή ως εμπορικό κέντρο. Και γι' αυτό όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις εστιάζουν στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. Θα υπάρχουν πλήθος εκδηλώσεων για παιδιά, για μικρούς και μεγάλους, καθώς και η μερίδα για την οποία θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Ευάγγελος Κατσαρός, θα είναι και αυτή εστιασμένη στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. Η μερίδα που θα γίνει την Κυριακή το πρωί θα έχει θέμα από το χθες στο αύριο. 10:30 είναι η έναρξη της ημερίδας. Έχει ως στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα της αγοράς, όπως αυτά δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της μετά την ανακαίνιση του 1998. Η επιδίωξή μας είναι μέσα από όλα όσα θα μας αναπτύξουν οι καταξιωμένοι ομιλητές, αλλά και οι καλεσμένοι μας, καθώς έχουν κληθεί να συμμετέχουν τόσο ο νυν δήμαρχος ο κ. Αλεξάκος, όσο και οι πρώην δήμαρχοι Αρκοντής, Καταρτζής, Βερίδης και Παπαλός, να βρούμε τους τρόπους εκείνους ώστε το σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης μας να αποκτήσει το πραγματικό χρώμα και την ταυτότητα που το αρμόζει και που έχει να κάνει με το τρίπτυχο αγορά, πολιτισμός, διασκέδαση.